Μάλιστα. Δεν εγγύησε τον εθνικό. Και μπαίνει στην μεγάλη αυτή ομάδα, στο μεγάλο εθνικό, και έχουμε να πούμε γιατί. Θα μας τότε, πείτε για τους συμπαίχτες σας. Τότε, γιατί... έπαιζε, τότε έπαιζε θερματοφύλακας ο Βαλιάνος. Μπάκα, ο μεγάλος Κώστας Βαλιάνος. Μπάκα έπαιζε ο Μανώλης ο Παπάζογλου. Σέντρο μπάκα έπαιζε ο Μανώλης ο Κλικόπουλος. Δεύτερο σέντρο μπάκ έπαιζε ο Αλέκος, ο Κοζομπόλης. Πώς ετών ήσουν τότε? 25. 25, 25. Μάλιστα, 25. Και αυτό εδώ 15. 11 χρόνια τον περνάω από τον Τάκη. Λοιπόν, θα σου πω κάτι, μια παρένθεση θα σου κάνω. Γρήγορο, όταν, γιατί θέλω να περιμένει δίπλα, θα κάνει καμιά επίθεση από εκεί και χάθηκα. Όταν κάνω προπόνηση, αυτή πεινανούσε και εμένα μου φέρανε καραμέλα και τρώγε. Ναι, έτσι. Το προσέκαμε. Τάκη, στα χάφω Νικηφοράκης, ο Νικηφοράκης, ο Ζευγόλης. Ο Αντωνάτος, ο Ανδρέας, ο Playmaker, ο Πεχταράς. Ο Γιώργος Σιδέρης, είχαμε ένα Γιώργο Σιδέρη και εμείς. Γιώργο Σιδέρη, παιχνικού καμία σχέση. Μπροστά έπαιζα εγώ, ο Γράφας και ο Σταματίου. Και ο Σταματίου. Αυτή ήταν η αργότερα ήρθε ο Λεβεντάκος, ο Μιχάλης Κρητικόπουλος, θα πούμε. Κοντρολάρεις την μπάλα και την κάνεις τώρα από δεξιά, τώρα να κάνετε επίθεση. Τον είπαμε. Και παραδόρος, ο Ανδρέας καλή του ώρα, μεγάλος παίχτης. Τάκη, τώρα σκέπτομαι τον εθνικό εκείνα τα χρόνια, όταν ήρθε και ο Ελευθεριάδης στην ομάδα κάπου στο 69, να γίνονται επιθέσεις από δεξιά, Ελευθεριάδης με Χατζιάνογλου. Απίστευτες στιγμές. Είχαμε... την μπάλα στον Ελευθεριάδη. Είχαμε πολύ καλή αρμονία στο παιχνίδι μας. Τάκη μου. Συνεννόηση πολύ καλή. Τάκη μου, πώς πήγες στον εθνικό, εσύ ποιο έτος? Εγώ πήγα το 67. Ο Τάκης Ελευθεριάδης. Φόβος και τρόμος, ε. Εγώ είχα σταματήσει, Αντώνη. Ναι, το ξέρω ότι είχε σταματήσει. Τον έβλεπες όμως. Ναι. Μα τον έβλεπες. Μα δεν ξαναπήγα μετά κιόλας. Για πες μου. Συνέχισα εγώ, κύριε Αλέκο, μετά. Ναι, κύριε ναι. Αλέκο. Αλέκο λέγε, ναι, δεν πήρα. Έτσι, σ' άκουσα και προηγουμένως έξω. Μπράβο, αγόρι μου. Εγώ, Αντώνη μου, πήγα το 67 στον εθνικό. Από τον Πανιόνιο Κυσαριανής. Οι ποδοσφαιρομάναοι και Σαριανοί, οι ομάδες εκεί έβγαζαν παίχτες και παίχτες. Ναι, τον Κρητικόπουλο μέχρι... Ήταν ο Μιχάλης, θεός χωρέστονα, ένα χρόνο νωρίτερα είχε πάει στον εθνικό και είχε κάνει και εκείνο τη μεγάλη καριέρα και λέγοντα ότι με γνώριζε εμένα, παράλληλα με γνώριζε ο προπονητής του εθνικού τον καιρό εκείνο, τον είχα προπονητή στην εθνική ομάδα των Εραστεχνών, στην Ολυμπιακή ομάδα, ο Πάνος ο Μάρκοβιτς. Τεράστια προσωπικότητα, καλή του ώρα, του στέλνουμε χαιρετισμούς. Ναι, ο μεγάλος δάσκαλος. Δάσκαλος βέβαια. Και έτσι πήγα στον εθνικό. Πας στον εθνικό όμως, Τάκη, και παίζετε, θα δούμε και φωτογραφίες, παίζετε με την Προοδευτική ή με την Καλαμαριά ή με το Εγάλεο ή με τον Πανιό ή με τον Απόλλωνα και έχει 30.000 κόσμο στο γήπεδο. Γιατί έβλεπε παίχτες τέτοιους. Ο εθνικός, ο οποίος Τάκη, συνεχώς στην Α' Εθνική Κατηγορία, αγαπητοί φίλοι, 63 χρόνια, δηλαδή από την ίδρυσή του, το 1925 μέχρι το 1990 που έπεσε για πρώτη φορά και ακολούθησε αυτή η απίστευτη κατηφόρα που σας πλήγωνε, γιατί κατηδίαν όταν έχουμε μιλήσει. Και μας πλήγωνε. Β' Εθνική, Γ' Εθνική, Δέλτα Εθνική, περιπλάνησης απίστευτα γήπεδα εδώ και ευτυχώς τώρα ο Νίκος ο Πυρούνιας την έχει βάλει την ομάδα σε ένα δρόμο. Παίζει εκεί στο ελληνικό και ελπίζω και εύχομαι κάποια στιγμή να τη δούμε ξανά στο πειραϊκό ντέρμπι, ας πούμε, με τον Ολυμπιακό και με τις άλλες ομάδες. Για πες μου, Τάκη, πόσα χρόνια έπαιξε στον εθνικό? Έπαιξα μέχρι το 1976. Έπαιξα 9 χρόνια. 9 χρόνια που έκανε τη μεταγραφή στο Παναθηναϊκό, που πήρες και πρωτάθλημα εκεί. Ναι. Με τι παίκτες όμως, τι συμπαίκτες από τον κύριο εδώ πυροβλοκίνητο? Και εγώ ήμουν τυχερός και έπαιξα με συμπαίκτες, δηλαδή, που τώρα να τα συζητάμε είναι να τρελαίνεσαι. Δηλαδή έπαιξα με το... δεν μιλάω για τον υποφελούμενο, για τον Τάκη, με τον Κρεμίδα, με τον Χατζιανίδη, με τον Λεβεντάκο, με τον Αντωνάτο, με τον Νικηφοράκη, με τον Χαρτοφύλακα, με τον Κρητικόπουλο, με τον Μπρούσαλη. Ήταν επιθετικό τον Μπρούσαλη. Ναι, μια... πολύ μεγάλη ομάδα, τεράστια ομάδα. Ρομπέρτο Καλκαντέρα. Ο οποίος ήρθε αργότερα, ο Καλκαντέρα, ναι, βέβαια. Ο Καλκαντέρα ήρθε μετά από 6 χρόνια. Γιατί εκείνη η επίθεση Χατζιάνογλου, Καλκαντέρα, Ρόρμπαχ, ναι, με Φυλακούρη, Γιούτσο, ο μεγάλος Νίκος Γιούτσος, ο Κουρέας, ο Σιώκος, ο Βασιλόπουλος, ο Γιώργος του Ολυμπιακού. Τα παιδιά αυτά ήρθαν αργότερα. Ναι, ναι, ήρθαν αργότερα, αλλά τα πρόλαβες, παίξατε μαζί. Όχι συμπαίχτες.
Ούτε τον Γιώργο το Βασιλόπουλο πρόλαβα. Δεν τον πρόλαβε τον Γιώργο. Είχα φύγει εγώ, είχα πάει στον Παναθηναϊκό. Όπως και ο Βασίλης ο Σιώργος ήρθε αργότερα. Μάλιστα. Τον Κουρέα τον πρόφτασε στον Κυριάκο. Και τον Γιούτσο τον Νίκο. Βέβαια. Και τον Νίκο Σιδέρη. Και τον Νίκο Σιδέρη. Ο οποίος ήρθε πιο νωρίς. Τάκη μου, σε αυτά τα χρόνια ο Ελευθεριάδης, σε αυτά τα χρόνια ο Καρέλας, αυτή η μεγάλη φυσιογνωμία, δίπλα στην ομάδα έφερνε προπονητές σπουδαίους, ο Βικ Μπάκιχαμ και όπως είπαμε ο Μάρκοβιτς, ο Αουρέτ, ο Χάρη πιο μπροστά. Πιο μπροστά λέω. Και ο κόσμος μεγάλη αγάπη, εκεί στην Ευαγγελίστρια ακόμη, καφενείο Εθνικός και τα άλλα μαγαζιά που έδιναν το όνομά του στον Εθνικό και οι φιλάθλοι μεγάλη αγάπη για εσάς και την ομάδα σας. Και βέβαια μεταξύ μας ήταν κοινό μυστικό ότι και οι φιλάθλοι Ολυμπιακού την Κυριακή που ο Ολυμπιακός έπαιζε εκτός έδρας, τηλεοράσεις δεν υπήρχαν, ερχόντουσαν και έβλεπαν τον Εθνικό και την ωραία μπάλα που έπαιζε. Εξάλλου τα αποδυτήριά σας ήταν δίπλα δίκουλα. Δίπλα ήταν τα αποδυτήριά τα δικά μας με τον Ολυμπιακό. Ερχόταν Αντώνη ο κόσμος, όχι μόνο ο Εθνικός, δηλαδή Εθνική. Έρχονταν από όλες τις ομάδες, δηλαδή αυτό που έδινε η ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί πραγματικά έπαιζε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Υπήρχαν δηλαδή χρονιές, και εγώ θα σταθώ στη. Γιατί νομίζω ότι κομβική στιγμή, χρονιά για την πορεία μετέπειτα του Εθνικού ήταν η περίοδος 73-74. Τότε που δεν καταφέραμε για μια λεπτομέρεια να πάμε στο UEFA εμείς και πήγε ο ΠΑΟΚ, νομίζω για ένα βαθμό διαφορά. Εάν εμείς βγαίναμε στην Ευρώπη το κύπελλο UEFA τον καιρό εκείνο, νομίζω ότι θα κάναμε εμείς την πορεία που αργότερα έκανε ο ΠΑΟΚ. Εμείς δεν θα παίρναμε το πρωτάθλημα αν δεν γινόταν εκείνο με τους Ούγγρους και καλά που μας τιμωρήσανε και μας κάνανε. Εσάς τα 1957 φάγατε μία τιμωρία ένα χρόνο γιατί φέρατε την Εθνική Ουγγαρία και σας κατηγόρησαν ότι είσαστε επαγγελματική ομάδα. Άκου να δεις. Εκείνη την εποχή, Αντώνη, παίξαμε με τον ΠΑΟΚ και του βάλαμε 7. Που δεν έχει φάει ο ΠΑΟΚ, έχει φάει και μιλάμε για ομάδα ο ΠΑΟΚ, με Κουρουκίδηδες μέσα και τέτοιου. Ο Γετζής, ο Κουρουκίδης, ο Πρόγιος, ο Χαβανίδης, ο Λέανδρος. Η Μαγκιόρη. Λοιπόν, αλλά ήταν ομάδα ο Εθνικός. Θα σου τους πω. Είσαστε πρώτοι στη βαθμολογία. Πρώτοι είμαστε και. 5-6 αγωνιστικές πριν τη λήξη. Δεν παίζαμε, μηδενιζόμαστε στους αγώνες, στους τελευταίους αγώνες. Σταμάτησαν την ομάδα να πέσει. Ήρθαμε δεύτερη, Αντώνη. Δεύτερη, μάλιστα τότε ήταν το τελευταίο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό να παίξουμε και δεν κατέβηκε ο Παναθηναϊκός να παίξει, ακούς, επειδή είχε τερματοφύλακα χτυπημένο, είχε το σαραντάκι τότε και δε, επειδή ήταν χτυπημένος δεν είχε τερματοφύλακα, σου λέει θα βάμε καμιά τεσσάρα, γιατί είμαστε τόσο καλή ομάδα ας πούμε και ήρθαμε δεύτερη. Ζήτησα από τον Ανδρέα τον Καλογερόπουλο τη φωτογραφία, καλή του ώρα και του λέμε περαστικά, στον σπουδαίο φωτορεπόρτερ, τον Ανδρέα τον Καλογερόπουλο, σπουδαία φυσιογνωμία και με μεγάλη αγάπη για τους βετεράνους, τις φωτογραφίες αυτές από αυτό το παιχνίδι και υπόσχομαι στην επόμενη εκπομπή, ανεξάρτητα αν είναι για άλλη ομάδα, να παρουσιάσω τον Κοζομπόλη μαζί με τον Μπούσκα στο Καραϊσκάκι από το παιχνίδι που έγινε η αιτία να τιμωρηθεί ο Εθνικός με ένα χρόνο επειδή ήρθε η Εθνική Ουγγαρία. Για να δούμε. Να δούμε κάτι ωραίες φωτογραφίες που μου φέρατε. Να κάνουμε τον κόσμο να σταθεί. Πες το Τάκη, θέλεις να το πεις. Ναι, όχι. Είσαι έτοιμος να επιτεθείς, αγόρι μου, εσύ. Τι να πεις τώρα, ρε Τάκη. Δεν παίρνουν χαμπάρια. Απλά ήθελα να πω το εξής προ λίγο που είπες, Αντώνη. Με πληγώνει πάρα πολύ το γεγονός ότι ο Εθνικός δεν παίζει στο Καραϊσκάκι. Ξέχωρα του ότι αυτή τη στιγμή ο Εθνικός έχει βρει ένα σπίτι και είναι πάρα πολύ θετικό αυτό. Εμάς τους παλιούς και νομίζω όχι μόνο εμένα, μας πληγώνει και τους παλιότερους ακόμα περισσότερο. Διότι εμείς τον προλάβαμε το γήπεδο να πούμε όταν ήταν με χώμα κάτω. Επειδή θέλω να δείξω γι' αυτό, δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω όπως καταλαβαίνετε εγώ, αλλά θα ήθελα να πω κάτι, τιμώ ιδιαίτερα την ιστορία του Εθνικού και ανθρώπους σαν και εσάς. Για να δούμε.